Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ήρθαμε σήμερα στο γήπεδο του Ηφαίστου για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος μετέχει στον τρίτον όμιλο της Β' κατηγορίας, είναι νεοφώτιστος στη Β' Αθήνας και είναι αίτητος. Έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Είναι μια από τις ομάδες, από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Έχει πετύχει 10 γκολ και έχει δεχτεί 5. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη μέχρι στιγμής πορεία και για το στόχο του Ιπποκράτη έχουμε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Μάριο Δρόσο. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και χαιρετώ τους φίλους από όλα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τη μέχρι στιγμής πορεία. Ο Ιπποκράτης είναι αίτητος, 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Είμαστε νομίζω ευχάριστοι η έκπληξη του ομίλου. Ήρθαμε από την γάμα κατηγορία πέρυσι. Η ομάδα ήταν πολύ δυνατή πέρυσι και δείχνει ότι και στη νέα κατηγορία θα είναι δυνατή. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Αυτά. Ποιος θα είναι ο στόχος στο πρωτάθλημα? Ο στόχος αρχικά ήταν η ομάδα να σωθεί γρήγορα. Μόλις επιτύχουμε αυτόν τον στόχο θα κοιτάξουμε παραπάνω. Λοιπόν, τελευταίο παιχνίδι, κερδίσατε εκτός έδρας 2-0 τον Ποσειδώνα Γλυφάδας. Η ομάδα δεν έβιασε τα υψηλά στάνταρ των προηγούμενων αγωνιστικών. Παρ' όλα αυτά έδειξε ότι έχει προσωπικότητα και στην κακή της μέρα μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει χαρακτήρα, όπως και πέρυσι, λόγω του πρωτοαθλητισμού. Τώρα έρχεται ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που την ξέραμε και από πέρυσι. Τον Ατρόμητο Χαλανδρίου, ο οποίος κέρδισε την Αθλητική Ένωση Περιστερίου. 4-0. Είναι μια ομάδα η οποία έχει νέα παιδιά. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το όπλο της. Εμείς έχουμε τα δικά μας όπλα. Η ομάδα η δικιά μας είναι λίγο πιο εμπειρή. Θα πάμε στο Χαλάνδρι, σαφώς για να κερδίσουμε. Ποιο είναι, Μάριε, το μυστικό της επιτυχίας? Η ομάδα έχει ξεκινήσει από νωρίς προετοιμασία. Αυτό έκανε καλό στο να ετοιμαστεί γρήγορα και να, σε μια δύσκολη περίοδο όπως αυτή της πανδημίας, η ομάδα βρήκε γρήγορα τα πατήματά της, ήρθε σε καλή φυσική κατάσταση από νωρίς και αυτό μας βοήθησε να ξεκινήσουμε δυνατά και να έχουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα στην αρχή. Περίμενες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ότι ο Ιπποκράτης θα έχει αυτή την πορεία μέχρι στιγμής? Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, όπως πίστευα και πέρυσι. Θεωρώ ότι ήμασταν ομάδα άλλης κατηγορίας, παρόλο που αγωνιζόμασταν στη γάμα. Το πίστευα μέσα μου και μέσα μου πιστεύω ότι η ομάδα είναι για ψηλά. Ωραία. Είστε τώρα στην τρίτη θέση. Πρώτος είναι ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, δεύτερη η Αθηναίδα και ισοβαθμείτε με την Άμυλα στην τρίτη θέση. Έχουμε αυτό το ντέρμπι μετά το Χαλάνδρι. Θα παίξουμε με την Άμυλα. Εντάξει, έχει πολλά περιστεριωτικά ντέρμπι. Βέβαια, αυτό με την Άμυλα είναι ξεχωριστό γιατί είμαστε και δύο ψηλά. Έχουμε κρυφά τους ίδιους στόχους. Τα παιχνίδια όμως θα πηγαίνουν ένα-ένα. Πρώτα το Χαλάνδρι και μετά η Άμυλα. Πώς είναι το κλίμα στα αποδυτήρια, οι παίκτες μεταξύ σας? Με ρωτήσατε πριν για κάποιο μυστικό. Ένα από τα μυστικά είναι το πολύ καλό κλίμα που έχουμε και το οποίο βγαίνει και στο γήπεδο. Σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η διοίκηση. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Είναι δίπλα σας η διοίκηση, ο πρόεδρος, ο Διονύσης, ο Γεροντής? Ο Γεροντής και ο Μανώλης, μην τον ξεχνάμε, το Ραγκιτζάκι. Και ο Διονύσης, ο Γεροντής και ο Μανώλης, ο Ραγκιτζάκης είναι δίπλα μας. Ό,τι χρειαζόμαστε το έχουμε στο μέγιστο. Βοηθάνε την ομάδα, βοηθάνε κάθε παίκτη ξεχωριστά. Είναι κοντά μας και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να τους το ανταποδίδουμε. Ωραία. Και για τον coach, δεν είπες? Ο coach είναι νέος, μας βοηθάει και τον βοηθάμε. Έχει φρέσκες ιδέες, προσπαθεί να τις περάσει. Είναι λίγο πιο δύσκολο για έναν άνθρωπο όταν ξεκινάει από νωρίς την προπονητική και όταν έχει να κάνει και με παίχτες συνομήλικους. Είναι πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, η πορεία δείχνει ότι ο Βόβλης έχει καταφέρει. Ωραία. Άρα, τι να περιμένουμε? Έχετε βάλει ψηλά τον πήχη μέχρι στιγμής. Να περιμένετε Κυριακή. Με Κυριακή η ομάδα δείχνει τους στόχους της. Κάθε ένα παιχνίδι είναι και ένα βήμα. Δεν μπορείς να ανέβεις δύο σκαλιά μαζί, πρέπει να τα ανεβαίνεις ένα-ένα. Άρα, κάθε Κυριακή πάμε για την νίκη και αυτό στο τέλος της χρονιάς θα γίνει το ταμείο. Θα γίνει το ταμείο, ακριβώς όπως είπατε. Ωραία.
Λοιπόν, εκτός από Ιπποκράτης, ποια άλλη ομάδα υποστηρίζεις? Εγώ από μικρό παιδί είμαι ΑΕΚ. Εντάξει, τι να πω για την ΑΕΚ. Εντάξει. Ας πούμε για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Ας αφήσουμε το επαγγελματικό. Είναι στεναχώρια που προθέσει με τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Εγώ να σου ευχηθώ υγεία. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να μην έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα, να διεξαχθεί ομαλά. Και πάντα επιτυχίες και προσωπικές και στον Ιπποκράτη. Να είστε καλά. Εγώ εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και όλα τα. Ό,τι περνάει μέσα από την καρδιά μου να είμαστε υγιείς, ευτυχείς σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.